Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα αφιερώσω το χρόνο της ομιλίας μου στο ζήτημα των φλέγων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και θα ήθελα να απευθυνθώ στους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι όταν ακούν αλλαλαγμούς και νενικήκαμεν θα πρέπει να ανησυχούν. Διότι αλλαλαγμοί και νενικήκαμεν ακούγονται όταν βαλτώνουν ή βουλιάζουν τα επιχειρήματα. Και όταν ακούνε τοποθετήσεις του τύπου «τα λέμε ξανά σε 4 χρόνια», να ανησυχούν διπλά. Διότι φαίνεται ότι τα επιχειρήματα δεν δύναται να ανελκυστούν από τον πάτο της αναζωνίας για την τετραετία. Και δεν είναι καλή η κίνηση αυτή που έχει συμβεί. Και πολύ φοβάμαι ότι για την κυβερνητική πλειοψηφία έχουν τελειώσει τα επιχειρήματα όσον αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και δεν το λέω αυτό επειδή διαφωνούν όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Το λέω κυρίως διότι διαφωνεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την ομολογία του. Με ποια χώρα είχε αντιδικία? Με την Ουγγαρία. Ποιος ήταν ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας τότε? Ο κύριος Όρμπαν. Είστε στο ίδιο κόμμα. Μην αντιγράφετε τις πρακτικές του. Ήταν κόλαφος η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ήταν κόλαφος η απόφαση. Έχει κάνει αναστολή της ιδιότητας μέλους. Έχετε κάνει ως πονηρή, έτοιμη να τον επαναφέρετε στην κατάσταση της πλήρους συμμετοχής. Να μην τον αντιγράφετε λοιπόν. Να μην τον αντιγράφετε. Έπαυσε λοιπόν ο κύριος Όρμπαν. Γιατί αναστατώνεστε? Μπράβο, αν δεν αναστατώνεστε να κάτσετε να ακούσετε. Ο κύριος Όρμπαν λοιπόν έπαυσε τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έφαγε την καταδίκη στο κεφάλι. Ένα. Καταθέτω στα πρακτικά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μη μου λέτε τι σχέση έχει, διότι αυτή την απόφαση, προσέξτε, το 2016, όταν πήγαμε για πρώτη φορά να βάλουμε τάξη στις θητείες των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αυτή την απόφαση την επικαλούνταν τα στελέχη σας. Ως νομολογία, δεν θα κάνουμε διάλογο έτσι όμως, κυρία Βούλτεψη. Δεν θα κάνουμε διάλογο έτσι. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το χρόνο μου. Το χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε, και την κύριε Αθανασίου. Επιτρέψτε μου. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Το χρόνο μου, κυρία Βούλτεψη. Αναφέρετε στην τάξη την ζωηρή κυρία Βούλτεψη. Μην διακόπτετε. Μην διακόπτετε τον ομιλητή, χάνουμε χρόνο. Θα του αφαιρέσω τώρα τα δευτερόλεπτα αυτά. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Διαφωνεί λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση αυτή είναι κόλαφος. Θα θέλαμε, νομίζω, όλοι να προστατέψουμε τη χώρα από μια ανάλογη ντροπή. Διαφωνεί και η Νέα Δημοκρατία του 2016 με τη σημερινή τη στάση. Σας καλώ να πάρετε, ειδικά οι νέοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στα πρακτικά. Να δείτε τι υποστήριζε η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Φορτσάκης σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και βέβαια υπάρχει και μία μικρή ειρωνία. Διότι τότε είχε σχεδόν ξεσηκωθεί πόλεμος μέσα σε αυτήν την αίθουσα για την τροπολογία, με την ουσία της οποίας εκ των υστέρων στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας 101 συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι γράφει η εισηγητική έκθεση? Ότι καλώς διατηρούνται τα ασυμβίβαστα για συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού σε σχέση με μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μέλη της κυβέρνησης. Αυτό δηλαδή που είχαμε πάει να κάνουμε το 2016. Έρχεστε εκ των υστέρων, συμφωνείτε και αλλάζετε δραματικά τη στάση σας σε σχέση με την ουσία της τροπολογίας. Διαφωνεί μόνο η Νέα Δημοκρατία του 2016, όχι, διαφωνεί και ο κύριος Κυρτσάκης. Ο άνθρωπος, ο υπερδεκαετής πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο οποίος τότε επικαλούνται την ίδια νομολογία. Και επειδή βλέπουμε ότι υποτίθεται ότι έχετε πρόβλημα στο να καταλαμβάνουν με μια χρονική αλληλουχία στελέχη της δικαιοσύνης που έχουν υπηρετήσει στα νομικά γραφεία υπουργών θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, φαντάζομαι ότι μπροστά στο φαινόμενο ταυτόχρονα ένας άνθρωπος να είναι διευθυντής του γραφείου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα σας έκανε να εξεγερθείτε. Προσέξτε τι σας λέω. Είναι διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κύριος Μιλωνάκης, δηλαδή περνάνε τα πάντα από τα χέρια του και ταυτόχρονα είναι σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη. Ακούστε με λίγο.
Ουδεμία λοιπόν ανεξαρτησία της αρχής και ο κύριος Μητσοτάκης δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι τότε ενδεχομένως να είχε και προνομιακή πληροφόρηση για τις εξελίξεις των υποθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έτσι δεν είναι? Θα έρχομαι. Παρακαλώ, μην γιατί, νομίζω γιατί θα πρέπει να διακόψετε. Η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία επικαλούνταν την ομολογία, όπως την είχε επικαλεστεί και ο κύριος Κυριτσάκης. Δεν είμαστε όμως αυτή τη στιγμή στην ομολογία. Να καταθέσω και την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο κύριος Κυριτσάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τότε, επικαλούμενος ακριβώς την ίδια ομολογία και την ίδια υπόθεση της κόντρας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ουγγαρία. Τώρα δεν είμαστε εκεί, τώρα υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία. Και ακούσαμε για κάποια υπονοούμενα, έχουμε λέει καιρό μέχρι να την εφαρμόσουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μην θεωρείτε τυχαίο το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματός σας πριν από λίγο σε αυτή την αίθουσα είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με την Επίτροπο Ανταγωνισμού. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Διότι το 2016 είχε στείλει και επιστολή. Αλλά τώρα μάλλον υπάρχουν λόγοι για να την αποφεύγουμε αυτού του τύπου την επικοινωνία. Υπάρχει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1 και αυτή στα πρακτικά, αν έχετε την καλοσύνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία ακριβώς λέει ότι οι όροι και οι λόγοι παύσης και θητείας των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να είναι νομοθετημένοι πριν την έναρξη της θητείας τους. Και αν αυτό δεν συμβαίνει, να λαμβάνει μέτρα ο νομοθέτης για την ομαλή ολοκλήρωση της θητείας. Τι προηγούμενο θα είναι αυτό, καταλαβαίνετε? Δηλαδή θα μπορούμε να ερχόμαστε εδώ κάθε τρεις μήνες και να αλλάζουμε τις ανεξάρτητες αρχές? Πάμε παρακάτω τώρα. Επειδή υπόθηκαν πράγματα για την κυρία Βασιλική Θάνου. Η κυρία Βασιλική Θάνου είχε μία πάρα πολύ συγκεκριμένη πορεία στο δικαστικό σώμα. Και για λίγους μήνες υπήρξε νομική σύμβουλος του Πρωθυπουργού τότε, Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Νάκου, την οποία φέρνεται και ξαναφέρνεται στη συζήτηση. Η κυρία Νάκου, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχει 30 χρόνια πείρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού, 7 εκ των οποίων στην ίδια την Επιτροπή μέσα. Νομική μου σύμβουλος εφύτευσε για 20 μόλις μήνες. 3 δεκαετίες λοιπόν εμπειρίας στο δίκαιο ανταγωνισμού. 7 χρόνια στην ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διότι πάρα πολύ εύκολα εδώ πέρα εκτοξεύονται κατηγορίες. Δεν μιλάω για τις ασυναρτησίες ότι έχουμε μέλη της κεντρικής μας επιτροπής εκεί πέρα. Εντάξει, αυτό είναι αστεία και νομίζω ότι και οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όχι εμείς, αλλά και πολλοί από αυτή την πτέρυγα έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν πόση σοβαρότητα έχουν ορισμένα πράγματα τα οποία επιλέγουν κάποιοι να πούν από αυτό εδώ το βήμα. Υπάρχει αυτές τις μέρες σε εξέλιξη η έρευνα για το ζήτημα της διανομής του τύπου. Δεν είναι δευτερεύον. Βουλευτές της Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας, δεν ανησυχείτε, δεν ξέρετε, δεν βλέπετε ότι οι εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουν μετά τις 2 το μεσημέρι? Δεν έχετε δει τα δημοσιεύματα? Η διανομή του τύπου αυτή τη στιγμή περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση και σε τρεις μέρες θα έχει στα χέρια της το πόρισμα του οικονομικού ελέγχου για το πρακτορείο διανομής τύπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πόσο αφελείς πρέπει να είμαστε για να μετασυνδέουμε? Πόσο δηλαδή απονήρευτοι και εμείς και ο κόσμος που μας ακούει? Είναι λοιπόν μείζον ζήτημα. Σας καλούμε αυτή την τροπολογία να την αποσύρετε, διότι είναι πολύ προτιμότερο και για εσάς και για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για τη χώρα συνολικά να υπάρξει μια μικρή υποχώρηση παρά να υπάρξει ένας κόλαφος και ένας διασυρμός σε χρόνο μεταγενέστερο. Προστατέψτε λοιπόν τη χώρα από το ενδεχόμενο αυτού του διασυρμού. Αποσύρετε την τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ.